Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας. Γεια σας, κυρία Καλακούντα. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Η κατανομή των εμβολίων στους διάφορους κλάδους και επαγγελματίες, να τώρα οι εκπαιδευτικοί, ας πούμε, διεκδικούν να εμβολιαστούν και εκείνοι ως πρώτης γραμμής επαγγελματίες. Μήπως θα μπορούσαν να γίνουν διορθωτικές κινήσεις τέτοιες? Να μου επιτρέψετε να μην χρησιμοποιήσουμε τη λέξη διορθωτικές κινήσεις, διότι δεν αφορά σε διορθωτική κίνηση. Επαναπροσδιορισμό του τρόπου που γίνονται οι εμβολιασμοί, να το πούμε έτσι. Δεν είναι ούτε επαναπροσδιορισμό. Στην πραγματικότητα, η ροή των εμβολίων ήταν πάρα πολύ μικρή. Ναι. Σε πρώτη φάση, με βάση των σχεδιασμών μας, στοχεύσαμε σε άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και στοχεύσαμε να θωρακίσουμε το σύστημα υγείας, λόγος για τον οποίο με τα λίγα εμβόλια που παίρναμε κάθε εβδομάδα, που ήταν και κάτω από 5.000, στοχεύαμε σε άτομα που έμεναν σε στέγη ευγυρίας, τα άτομα τα οποία αρρωστούσαν πιο συχνά και κάλυπταν ένα μεγάλο αριθμό κρεβατιών και δημιουργούσαν προβλήματα στενότητας όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών υγείας και ταυτόχρονα επαγγελματίες υγείας πρώτης γραμμής. Προχωρήσαμε πιο κάτω, ανοίγοντας το για ποιους μιλούσαμε για επαγγελματίες υγείας και ένας λόγος από τον οποίο μπορώ να πω ότι δεν ήταν επανακαθορισμός το να περιλάβουμε και άλλους επαγγελματίες υγείας είναι το γεγονός και μπορούν να το επιβεβαιώσουν όλα τα επαγγελματικά σώματα ότι τους καταλόγους τους ετοιμάσαμε από το Γενάρη. Άρα εκεί στοχεύαμε, απλώς ήταν θέμα προετοιμασίας. Ναι. Τώρα, η προτεραιότητα μας, πρέπει να πούμε ότι άρχισαμε να έχουμε μια καλύτερη ροή εμβολίων. Αναμένονται 160.000 δόσεις αυτόν τον μήνα. Και το Μάρτιο ακόμα καλύτερη ροή εμβολίων. Άρα, εκείνο το οποίο βλέπουμε, το οποίο στοχεύουμε, είναι να καλυφθούν οι ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως ήταν ο αρχικός σχεδιασμός, και ταυτόχρονα θα πρέπει να ξεκινήσει η αξιολόγηση των ατόμων που πλέον με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα κρίνεται ότι θα πρέπει να θωρακιστούν. Άρα θα γίνει κάποια αξιολόγηση και όσον αφορά εκπαιδευτικούς, όσον αφορά άτομα τα οποία ασχολούνται με το τουριστικό περιβάλλον, άτομα τα οποία ανήκουν σε ουσιώδεις υπηρεσίες. Είναι αμέσως η επόμενη ομάδα. Δηλαδή, πώς προχωράμε τώρα, κυρία Καλακούτα? Συνεχίζουμε με την ηλικία των 71 ετών, αν δεν κάνω λάθος, και μετά έχουν προτεραιότητα οι ευπαθείς ομάδες? Κατεβαίνουμε σιγά-σιγά ηλικιακά, δηλαδή την Τετάρτη θα ανοίξει ξανά η πύλη, θα βγει σχετική ανακοίνωση και θα καλύπτουμε τα άτομα που θα είναι ηλικίας άνω των 69 χρόνων. Θα καλύπτουμε δηλαδή ακόμα 2 χρόνια πιο κάτω, αλλά περισσότερο να καλύψουμε, είναι αρκετά τα εμβόλια που θα μπουν, για να καλύψουν και άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που ενδιαφέρονται να εμβολιαστούν, ακριβώς θωρακίζοντας αυτές τις ευάλωτες ομάδες. Ναι. Ταυτόχρονα έχουμε προχωρήσει εμβολιάζοντας αιμοκαθαρόμενους, άτομα σε περιτοναϊκή κάθαρση, αυτό σχεδόν έχει ολοκληρωθεί, άτομα με οστερινοπάθειες πρέπει να έχει ολοκληρωθεί, δεν έχω το τελικό, αλλά μάλλον πρέπει να έχει ολοκληρωθεί γι' αυτό. Προχωρούμε με άτομα τα οποία έχουν κάποια άνοσο ανεπάρκεια, άτομα με χρόνια πνευμονικά νοσήματα, δηλαδή προχωρούμε σταδιακά, μεταμοσχευμένοι. Αυτή τη βδομάδα ξεκινήσαμε τους μεταμοσχευμένους. Ξεκινήσαμε άτομα με κυστική ίνωση, μια σοβαρή νόσο που μπορεί να δημιουργήσει κάποια προβλήματα. Άρα προσπαθούμε επεκτηνόμενοι, παίρνοντας τα αντίστοιχα στοιχεία και ενδιαφέρον. Στόχος είναι να ολοκληρωθούν μέχρι τον τέλος του Μάρτη. Μάλιστα. Πάρα πολύ. Πάρα πολλές φωνές, κυρία Καλακούτα, κοιτάνε κυρίως τα εμβόλια που δεν έχουμε, να δούμε πότε θα έρθουν. Το εμβόλιο της Johnson & Johnson έγινε δεκτό από τις ΗΠΑ. Ετοιμάζεται, από ό,τι μαθαίνουμε, να υποβάλει και την αίτηση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Έχει παραγγείλει η Κυπριακή Δημοκρατία τέτοια εμβόλια? Έχει προπαραγγείλει? Ναι, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει προσπαθήσει να βάλει στη φαρέτρα της όλα τα εμβόλια για τα οποία είχε προχωρήσει η κοινή αγορά εμβολίων από τη μεριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα ακόμα το Johnson & Johnson δεν είναι μέσα προς το παρόν. Δεν είναι μέσα, όμως υπήρχαν κάποιες προαγορές, αν το θεωρήσουμε, ή αρχική εκδήλωση ενδιαφέροντος, και έχουμε εκδηλώσει και εμείς ενδιαφέρον μαζί με τα υπόλοιπα κράτη. Για πόσες δόσεις μιλάμε από το συγκεκριμένο? Δεν έχω υπόψη μου, δεν ανήκω σε εκείνη την ομάδα, οπότε δυστυχώς δεν μπορώ να σας δώσω αυτή την ενημέρωση. Όμως ξέρω στα σίγουρα ότι
Ναι, έχουμε εκδηλώσει ενδιαφέρον και για αυτό το είδος του εμβολίου και θα πάρουμε ποσότητες ανάλογα με τον πληθυσμό μας. Ναι. Δηλαδή, οι παραγγελίες γίνονται ανάλογα με τον πληθυσμό της κάθε χώρας. Ξέρετε, οι ελπίδες πλέον εναποτίθενται στον εμβολιασμό, καθώς είναι ορατή η κούραση σε όλους μας, στους πολίτες γενικότερα. Ήδη ξεκίνησαν και τα προβλήματα στην οικονομία. Άρα, πρέπει να εμβολιαστεί, να προχωρήσει το εμβολιαστικό πρόγραμμα άμεσα. Έρχονται 160.000 δόσεις, μας είπατε, αυτό τον μήνα. Ο στόχος ποιος είναι, κυρία Καλακούτα, μέχρι τα τέλη Απριλίου να αρχίσει ο εμβολιασμός σε άτομα κάτω των 65 ετών. Ο στόχος μας είναι να προχωρήσουμε στο γενικό πληθυσμό, μάλλον φαίνεται ότι θα μπορούμε να προχωρήσουμε στο γενικό πληθυσμό γύρω στο τέλος Απρίλη-Μάιο, εκτός και αν προηγηθεί κάποια προτεραιοποίηση κάποιον ατόμο με βάση το επαγγελματικό πλέον κριτήριο, όχι το ιατρικό κριτήριο, διότι μέχρι τώρα προχωρούσαμε με βάση το ιατρικό κριτήριο. Δηλαδή, εκείνο που προσπαθούμε είναι να μην μένει εμβόλιο φυλαγμένο κάπου. Όπως έχουν τα εμβόλια, φεύγουν, εκτός τα απαραίτητα εμβόλια που θέλαμε για τη δεύτερη δόση, στην περίπτωση του εμβολίου της Pfizer και του εμβολίου της Moderna. Δηλαδή, την Τετάρτη, σήμερα έρχονται κάποια εμβόλια, μέχρι το απόγευμα θα έχουν παραλυφθεί. Αύριο γίνεται ενημέρωση. Τετάρτη πρωί-πρωί ανοίγει η πύλη και διοχετεύονται όλα τα εμβόλια, εκτός από τη δεύτερη δόση που θα φυλάξουν. Άρα, έχουμε αποκτήσει την δυνατότητα να εμβολιάζουμε ταυτόχρονα ένα μεγάλο αριθμό ατόμων και ανάλογα με τη ροή των εμβολίων. Θυμάστε, στην αρχική φάση είμαστε περήφανοι γιατί είχαμε κάνει 400 εμβόλια μια εβδομάδα, 300 εμβόλια, 500 εμβόλια. Τόσα τα εμβόλια που παίρναμε, τόσα δίναμε. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε φτάσει σε σημείο να εμβολιάζουμε περισσότερο από 4.000 άτομα σε μια μέρα. Που είναι ακριβώς αντιστοιχή στο πόσα εμβόλια θα έχουμε πάρει. Και αυτό θα προχωρήσουμε. Αυτό θα προσπαθήσουμε να τηρήσουμε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Καλακούτα. Να είστε καλά. Να πούμε πως εντός της μέρας αναμένονται 12.000 δόσεις από την AstraZeneca και περίπου 10.000 από την Pfizer. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Καλακούτα. Πάντως όλοι έχουν στραμμένο το βλέμμα.